Κερίδη, ευχαριστώ πάρει. Κυρία Σπανοπούλου. Ναι, κύριε. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για όλα αυτά? Και μάλιστα ακούω από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και από το πρωί ότι ο Καλογρίτσας ήταν επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν αυτό το κανάλι που θέλανε, να πάρει τηλεοπτική άδεια και να έχουν ένα δικό του κανάλι. Διότι και είναι αλήθεια αυτό, η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι με τον Μητσοτάκη και βαράει το Τσίπρα από το πρωί ως το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται και φιλοσοφία ιδιαίτερη. Εσείς θέσατε σωστά το πολιτικό πλαίσιο και η κουβέντα να μείνει ακριβώς αυτό στο πολιτικό. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην μπούμε στην οποιαδήποτε λασπομαχία και να πεταχθεί η μπάλα στην εξέδρα. Το ζήτημα της δημοκρατίας και της θεσμικής θωράκησής της είναι κρίσιμο και σημαντικό και διαχρονικό και επίκαιρο πάντα. Βεβαίως, σύμφωνα με τις δημοσκοπίες, ο Έλληνας πολίτης έχει προτεραιότητα την οικονομία, την πανδημία, την Τουρκία. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές ηγεσίες, το πολιτικό σύστημα θα αγνοήσει φαινόμενα παρακρατικά, παραδικαστικά, παρεμβάσεων στους θεσμούς και αλλίωσης του πολιτεύματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω μπορούμε με ωριμότητα και ψυχραιμία να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε. Και το πλαίσιο που θέσατε εσείς, τι είδους αντιπολίτευση έχουμε, είναι το μείζον. Διότι αν δεν πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το 2020 σε αυτά τα εξωφρενικά τα οποία ακούγονται, τότε ταυτίζεται με αυτά τα φαινόμενα και υπάρχει ζήτημα πια της περίφημης μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να φύγει από αυτό το αυταρχικό παρακρατικό παρελθόν και να γίνει η σύγχρονη κεντροαριστερά αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, την έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει χωρίς αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς τεκμαίρεται το παρακρατικό παρελθόν, θα κύριε σας πω τώρα Κερίδη, αμέσως. Τεκμαίρεται, αποδείξεις. Γιατί κουβέντες μπορούμε να πούμε και εμείς όλοι, ο καθένας. Χαρακτηρισμούς μπορούμε να πούμε όσους θέλουμε. Απόδειξη. Αυτό πρέπει να το δεχτείτε. Απόδειξη. Έρχομαι λοιπόν. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη. Αποδείξεις, κύριε Κερίδη, όχι κουβέντες. Έρχομαι λοιπόν στο ζήτημα του κυρίου Καλογρίτσα. Α, ξεφεύγουμε. Όχι. Αποδειξούλα μία. Θα σα πω. Θανάση, άφησε το να σα πω. Όχι, μιλία, δεν με άφησε το. Μην διακόπτει κάθε λεπτό όμω. Δεν κατάλαβα. Ο καθένας δεν σε διακόψει. Τι να πω. Δεν σε διακόψει. Πώς δεν με διακόψει. Έλα, άσε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Εμένα εκνευρισμό γιατί? Και έχω να κερδίσω τίποτα. Και την αντιστροφή. Σταματήστε αυτές τις ανοησίες. Θανάση, άσε να ακούσουμε. Για μου λέει για εκνευρισμό, γιατί? Να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος να κάνει ερώτημα είναι εκνευρισμένος. Μα πάμε να το απαντήσουμε. Για να μην τρελαθούμε στο τέλος. Να ακούσουμε τώρα την ουσία της τοποθέτησης. Και έχει και ενδιαφέρον η αντιστροφή της πραγματικότητας. Ότι η Νέα Δημοκρατία τον θεωρούσε αξιόπιστο και τώρα αξιόπιστο. Είναι ανάποδα τα πράγματα, κυρία Σπανοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον θεωρούσε αξιόπιστο και τώρα τον θεωρεί αναξιόπιστο. Και να σας πω πόσο αξιόπιστο τον θεωρούσε. Πρώτον, ήρθε το Υπουργείο τότε Υποδομών και κατήρησε ένα διαγωνισμό για το περίφημο Πάτρα Πύργου, τεμάχισε το έργο στα 8. Στα 8. Προκειμένου να μπορεί η εταιρεία τοξότης του κυρίου Καλογρίτσα, του εργολάβου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τότε γραφόταν, να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο μεγάλο, δεν είχε το πτυχίο, το απαραίτητο. Και μάλιστα πήρε τα 4 από τα 8 κομμάτια, έτσι, τα οποία δεν μπόρεσε φυσικά στη συνέχεια να προχωρήσει. Δεύτερον. Γιατί τα καταργήσατε σε όλα τώρα? Και αυτού και από την αρχή. Ανάση, μην διακόπτει συνέχεια. Διότι κηρύχθηκε έκπτωτο. Κύριε Λιζογιάννη, κηρύχθηκε έκπτωτο ο κύριο. Μιλάει ερωτήματα στη διάρκεια τη ομιλία. Μετά δεν έχει νόημα. Άσε να διευθύνω εγώ, θα σου δίνω εγώ το λόγο. Έλα. Πάμε. Χάσαμε 5 χρόνια, χάσαμε τη χρηματοδότηση. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, γιατί κηρύχθηκε έκπτωτο ο κύριο Καλογρίτσα. Με δικιά του ευθύνη δεν μπορούσε να συνεχίσει το έργο. Δεύτερον, ήρθε η τράπεζα τότε εκτό των συστημικών, την οποία προσπάθησε να ελέγξει η Τράπεζα Αττική, η ΣΥΡΙΖΑ Bank, όπω λεγόταν τότε. Αλλά εσεί είχατε κάνει πολλά βαφτίσια τότε, είναι αλήθεια. Ναι, σα λέω όπω λεγόταν. Δεν σα λέω. Ελάτε. Εκτό συστημικών τραπεζών. Λοιπόν. Και δανειοδότησε τον κύριο Καλογρίτσα, τριπλασιάζοντας τον δανεισμό του μέσα σε ένα εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2015, την ώρα που η χώρα κλειδονίζονταν, θυμάστε τότε, έφτασε ο δανεισμός στα 130 εκατομμύρια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Έγινε μεγάλη σύγκρουση με τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και επόπτη του τραπεζικού συστήματος. Θυμάστε τότε να τον πετάξουμε έξω στο Στουρνάρα, προκειμένου να μπορέσουμε μέσω της Τράπεζας Αττικής να ελέγξουμε το σύστημα και να χρηματοδοτήσουμε.
χρηματοδοτούμε τους δικούς μας εργολάβους, τον κύριο Καλογρίτσα, ναι, να παίρνει τα έργα και στη συνέχεια ερχόμαστε στον διαγωνισμό Φάρσα, ο οποίος κατέπεσε βέβαια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εμείς τα είχαμε προβλέψει. Για τις τις τηλεοπτικές, ναι, να συμμετάσχει ο κύριος Καλογρίτσας για να φτιάξει, όπως λεγόταν τότε, το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Ο ίδιος δεν είχε την οικονομική επιφάνεια. Αποδεικνύεται τώρα ότι πήρε μια εγγυητική επιστολή τελευταία στιγμή, του την αρνήθηκε η Τράπεζα Αττικής να του τη δώσει, έτσι δεν είναι, διότι στο μεταξύ άλλαξε διοίκηση η Τράπεζα Αττικής, επευλήθη ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος. Πού να πάει, πήγε στον Λιβανέζο επιχειρηματία Χούρι, βρήκε μια εγγυητική επιστολή να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, την οποία κατέθεσε, όπως θυμάστε, στις 3:40. Ο διαγωνισμός έκλεινε στις 3:00. Μια Δευτέρα. Έτσι, ναι, έκλεινε στις 3:00 ακριβώς, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Την πήρε εκείνη τη στιγμή. Την κατέθεσε. Όχι, ναι, και ένα λεπτό να αργήσεις, κανονικά δεν συμμετέχεις. Εν πάση περιπτώσει, συμμετείχε στις 3:40 ο κύριος Καλογρίτσας, έγινε ο διαγωνισμός και βεβαίως στην πορεία μετά κατέβεσαι, αποδείχτηκαν τα βοσκοτόπια και όλα τα συναφή. Έρχεται τώρα ο ίδιος ο κύριος Καλογρίτσας, ο εργολάβος, ο χρηματοδοτούμενος και ο διοδοτούμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το πρώτο χρόνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και αποκαλύπτει ότι αυτά τα χρήματα δεν τα επέστρεψε φυσικά στον κύριο Χούρη, αλλά τα έδωσε στην εφημερίδα Documento, την εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή, εν πάση περιπτώσει, την φιλικά... εφημερίδα Documento, την εταιρεία, την εκδοτική την οποία είχε ο γιος Καλογρίτσα. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι το ένα. Γιατί σήμερα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εμπλέξει τον συνάδελφό μου και εκδότη του σημερινού ντοκουμέντου, που δεν έχει άλλη εταιρεία. Βγήκε με άλλη εταιρεία η εφημερίδα του Κώστα Βαξεβάνη από την εταιρεία που έβγαζε του γιου Καλογρίτσα. Δεν ήξερε τίποτα ο κύριος Βαξεβάνης. Όλα θα βγουν, δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν. Τώρα, ο κύριος Μιονής, ναι, κρεμάστηκε, ναι, στα Μανταλάκια επειδή ήταν στη λίστα Λαγκάρντ μέσω του πληρεξούσιου του, όπως αποδείχθηκε, έγγραφο το οποίο είχε αποκρυφθεί από τις δικαστικές αρχές την περίοδο εκείνη το 2016. Ναι. Κρεμάστηκε στα Μανταλάκια ο κύριος Παπασταύρου, που ήταν συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, και έγινε ο βασικός στόχος της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015. Τα θυμάσαστε όλα με τον Τσίπρα, αναμφαδό. Αναθώθηκε για τα πάντα ο κύριος Παπασταύρου. Βρέθηκαν αμφότεροι εκβιαζόμενοι και όχι εκβιαστές. Και βεβαίως τώρα αντεπιτίθεται με τις κασέτες, τις οποίες νομιμοποίησε στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρχονται αυτά. Κασέτες οι οποίες θα φανεί αν είναι γνήσιες, αν είναι προϊόν σειραφής, από τις ίδιες τις δικαστικές αρχές στο τέλος του μήνα. Ναι, ναι. Πάντως προς το παρόν το περιεχόμενο αυτής της πρώτης από τις 9 κασέτες δεν το αμφισβητεί ούτε ο κύριος Παπάς, ο ίδιος ο εμπλεκόμενος μέχρι στιγμής. Να μην το πει ότι λέει ψέματα εδώ και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε προσεκτικοί, διότι επαναλαμβάνω, θα υπάρξει δικαστική απόφαση μέχρι το τέλος του μήνα για το νόμιμο. Έχει ανακοινωθεί αυτό. Η δικαιοσύνη, το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Είναι σε όλες τις ειδήσεις. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, και μόνο το γεγονός της συνάντησης, και μόνο το γεγονός της συνάντησης, πέραν του περιεχομένου της κασέτας με το οποίο εσείς, κύριε Λιάτσο, φρίξατε, όπως μας είπατε, έχει το ενδιαφέρον του. Έχουμε λοιπόν τώρα μία απόπειρα παρέμβασης τόσο στη δικαιοσύνη, την τρίτη εξουσία, όσο και στα μίντια, την τέταρτη εξουσία, για να δημιουργηθεί κάτι μονιμότερο, κάτι καθεστωτικό, κάτι εξωθεσμικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Στο οποίο μάλιστα πρέπει, και μάλιστα από έναν βασικό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, έτσι, ναι, 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 πρέπει να απαντηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα στο ανώτατο επίπεδο. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε και όπως πολύ σωστά πολλοί συνάδελφοι της κυρίας Χριστίδου, ναι, ήδη έχουν διαφοροποιηθεί και έχουν δηλώσει τα σχετικά. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι. Φυσικό.